Πραγματικά έφτανε πολύ κόπο. Και η ιστορία της ομάδας μας μπορεί να μην έχει γραμμένες σελίδες της κατακτής πρωταθλημάτων, κυπέλλων Ελλάδας, εκτός από μια συμμετοχή στο κύπελλο UEFA, την περίοδο 2006-2007, και όπως μέσα της αγάπη για την πανέλα, ματωμένα σωστάκια, έχουμε δει τους παλεμάχους μας, όνειρα και ιδανικά. Ιδανικά που πρέπει το αστέρι να χρεοδοτήσει στις επόμενες γενιές. Το φτερίζω στη δόξα λοιπόν του Special Edition, αποτελεί ουσιαστικά τη β' έκδοση του πρώτου βιβλίου που κυκλοφόρησε το 2006. Οι λόγοι που μου έδωσαν στην απόφαση αυτή είναι τρεις. Πρώτον, για να συμπληρωθεί η ιστορία της ομάδας μας από το 1923 μέχρι το 2010, με τη νέα εποχή μετά την έλευση του προέδρου μας, του Γιώργου Σπανού, για να διορθούν μερικά λάθη που πάντα γίνονται σε μια ιστορία και πραγματικά πιστέψω ότι ήταν πολύ δύσκολη η καταγραφή των στοιχείων της ομάδας. Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί δεν υπήρχαν απλά άλλα βιβλία, εξαντλήθηκε το πρώτο βιβλίο και έπρεπε να βγάλουμε ένα δεύτερο, το οποίο είναι και ολοκληρωμένο. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος για αυτό το βιβλίο, που το έγραψα γιατί είχα τρέλα να το γράψω. Αλλά όπως είπε ένας φίλος μας πριν, είναι το βιβλίο μας, δεν είναι το βιβλίο μας, είναι το βιβλίο του Ατρόμητου. Όπως σας είπα, με τα κόμπων και μεγάλων δυσκολιών. Είμαι περήφανος πάντως για τον κόσμο μας, είμαι για την ομάδα μας. Και ένα δύο στραβά αποτελέσματα του βγάζουμε εδώ και η ομάδα μας, δεν μας τοούνε. Η ιστορία γράφεται όπως και να έχει. Θέλω λοιπόν, βέβαια είναι απόδοση ο πρόεδρος, με παρακάλεσε και με ειδοποίησε ότι δεν μπορεί να έρθει γιατί έχει ένα πρόβλημα σοβαρό. Είμαι περήφανος όμως να ξέρετε και για την ομάδα μας όπως πριν, αλλά και για τον πρόεδρο που έχουμε, στον οποίο πρέπει να του δίνουμε θετική άδρα μόνο, ώστε να μείνει πολλά χρόνια στην Ατρόμητο και να γράψουμε και άλλες της ιστορίας. Γιατί να το ξέρετε, γράφοντας αυτό το βιβλίο, το διαπίστωσα, βιώνουμε την πιο χρυσή εποχή πραγματικά στην ιστορία της ομάδας μας, άσχετα αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ζήτω τον Ρομουτάρα. Το παρελθόν να ενώνεται με το σήμερα. Έχω λοιπόν την δεξιό μου τον αρχηγό της ομάδας μας, τον Χρυσόστομο Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ έναν άνθρωπο μεγάλος που περιστέρι, αντρώθηκε στον Ατρόμητο και δεν ξεχνάει ποτέ τον Ατρόμητο, τον κύριο Παντελή Νικολάου. Είναι κοντά μας βέβαια ο δήμαρχος της πόλης μας, ο κύριος Ανδρέας Παπαδοπούλης. Και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου βέβαια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Αλέκος Σταυρούλιας. Και τα στέρικες, αριστερά είναι φίλος περιστερικός της Ατρομητάκιας, συνάδελφος, έχει κυρίσει όλο τον κόσμο, πολεμικές ανταποκρίσεις και τα λοιπά, ο Γιώργος Ρουργιάδης. Και δεξιά το άλλο ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος δεν το βλέπετε σαν τον κύριο Καφινέτη να αναλύει τα δρόμο του και τα λοιπά για τους χώρους. Ξέρει πολύ μπάλα, είναι ο δεύτερος φίλος, αλλά ξέρω ότι συμπαθεί και τον ανθρώπο του. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον Παύλο τον Κατώνη για αυτή την πολύ αξιόλογη δουλειά που έχει κάνει. Βέβαια αγαπητοί περιστεριώτες, φίλαθλοι της αγαπημένης μας ομάδας, 75 χρόνια λαμπρής ιστορίας, πώς να χωρέσω σε 200 σελίδες. Δεν χωράμε. Αλλά ο Παύλος ο Κατώνης με αυτή την πολύ αξιόλογη δουλειά που έχει κάνει, πραγματικά κρατάει αναμένη την δάδα της ιστορίας του Ατρομήτου, που όπως έχω πει πολλές φορές, ότι ο Ατρόμητος είναι το αθλητικό DNA της πόλης μας. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να λείπει από καμία περιστεριάτικη βιβλιοθήκη. Για να προλάβω τον Παύλο, τον φίλο μου τον Κατώνη, αν μου πει για καμιά ιστορία, επειδή εγώ δεν υπήρξε από τους φερισσούς, απλώς... Στα Γιάννενα, στα Γιάννενα. Εγώ από τους φερισσούς δεν υπήρξα, απλώς τα μυαλά μας, τα κάγκελα τα είχαμε για να βλέπουμε το Χαράλα από τον Μπάμπη τον Κούκη, το Λάκη τον Νικολάου, τους Κωνσταντινιδέους, Μιχαηλίδης, όλα αυτά τα παιδιά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ατρόμητος μου έδωσε πάρα πολλές χαρές και πολλές εμπειρίες. Μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες είναι ότι με τον Ατρόμητο έμαθα τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα της επαρχίας. Αυτό. Κυνηγικά από το Αγρίνιο μέχρι το Ρίο για τον Ατρόμητο. Και αυτό ήταν μια εμπειρία που
πραγματικά θα μείνει μέσα, φωλιασμένη μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο μας. Καλά.